Όλα πλέον έτοιμα για την εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. 10 άλογα στα 1400 μέτρα. Ο αφέτης θέτει στις εντολές του άλογα και δίδεται η εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Από τα πρώτα μέτρα για την πρωτοπορία προσπαθεί. Τσαούσα έρχεται απ' έξω όμως ο Εθνάρχης, αλλά και ο Ματέο Εθνάρχης βγαίνει μπροστά. Ο Ματέο θα παραμείνει δεύτερος, η Τσαούσα στην τρίτη θέση. Ακόμα πιο πίσω ο Κούκος τέταρτος, ενώ ο Πτολεμαίος Σωτήρη θέλει να περάσει στη συνέχεια στην πέμπτη θέση, αλλά βρίσκεται από την εσωτερική ο Φλάσεν Τάνσερ. Έτσι ο Πτολεμαίος Σωτήρη μένει ακόμα πιο πίσω στην έκτη θέση. Εθνάρχη στην πρωτοπορία. Ματέο, Τσαούσα, Κούκος, Φλάσεν Τάνσερ, ο οποίος σκαλπάζει πλέον στην εξωτερική. Πτολεμαίος Σωτήρη στη συνέχεια, Τζέμα Τσόι στην 7η θέση. Πιο πίσω η Εβίνα. Στις τελευταίες θέσεις ο Θανούλης και ο Ψύχρεμος. Πάμε και για τα τελευταία 600 μέτρα. Πάντα Εθνάρχης, Ματέο, οι δύο πρώτοι. Ακριβώς στο ύψος των 600 μέτρων, ο Εθνάρχης πάντα παραμένει στην πρωτοπορία και ακολουθεί ο Ματέο. Τσαούσα στη συνέχεια, ο Κούκος απ' έξω, Φλάσεν Τάνσερ. Τελευταία 400 μέτρα, ο Εθνάρχης κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Ο Ματέο, ενώ ο Κούκος μαζί με τον Φλάσεν Τάνσερ και αλλά και την Τσαούσα θέλουν να καλύψουν έδαφος. Ακόμα πιο πίσω η Τζέμα Τσόις που συνεχώς πλησιάζει. Στην τελική ευθεία, ο Εθνάρχης έχει μια διαφορά ασφαλείας από τον Ματέο που βρίσκεται στην εσωτερική. Ενώ παλεύει και η Τσαούσα δυνατά απ' έξω ο Κούκος. Όλοι μαζί στα τελευταία μέτρα, η Τσαούσα φαίνεται πιο δυνατή από την εσωτερική. Θέλει να απειλήσει τον Εθνάρχη. Εθνάρχης απ' έξω, Τσαούσα από την εσωτερική. Παλεύει και ο Ματέο πιο πίσω, ο Κούκο. Τσαούσα περνάει. Τσαούσα, Εθνάρχης, Ματέο και Κούκος. Τσαούσα, Εθνάρχης, Ματέο και Κούκος λοιπόν οι τέσσερις πρώτοι μπήκαν στην τελική ευθεία αυτή. Οι τέσσερις δίδει και πάλι ο Εθνάρχης από την εσωτερική ο Ματέο. Πίσω από τον Εθνάρχη αναπτύσσεται η Τσαούσα, πιο έξω ο Κούκος, πίσω του Σιτζέμα Τσόης. Και πάλι εδώ πάμε να δούμε τα τελευταία μέτρα με την Τσαούσα να αναπτύσσεται δυνατά. Εθνάρχης απ' έξω, Ματέο από το κάγκελο μέχρι τέλους λοιπόν. Εδώ και πάλι Τσαούσα με τον Ματέο. Νούμερο 5 η Τσαούσα. Νούμερο 2 Εθνάρχης, νούμερο 1 ο Ματέο. Δείτε και πάλι, τερμάτισαν με μικρή διαφορά. Εδώ η Τσαούσα, απ' έξω Εθνάρχης, από μέσα ο Ματέο και ο Κούκος φυσικά στην τέταρτη θέση. Πιο πίσω η Τζέμα Τσόης που κάλυψε έδαφος αλλά έμεινε πέμπτη. Σε επανάληψη η κούρσα. 5-2-1-7 το αποτέλεσμα. 5-2-1-7 λοιπόν, και όπως θα θυμάστε από νωρίς βγήκε ο Εθνάρχης στην πρωτοπορία, ακολούθησε ο Ματέος, στη συνέχεια ήταν η Τσαούσα και ο Κούκος. Αυτοί οι τέσσερις θα τερματίσουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Στη συνέχεια τον Φλάσεν Τάνσερ με τον Πτολεμαίο Σωτήρα και την Τζέμα Τσόης. Πάντα λοιπόν παρακολουθούμε από βίντεο την εξέλιξη της έκτης υποδρομίας. Εθνάρχης, Ματέο, Τσαούσα, Κούκος. Από την τρίτη θέση απλά θα περάσει μπροστά η Τσαούσα, οι υπόλοιποι. Θα παραμείνουν ο Εθνάρχης, ο Ματέο και ο Κούκος δηλαδή στη συνέχεια. Ο Φλάσεν Τάνσερ καλπάζοντας απ' έξω θα υποχωρήσει. Αντίθετα θα καλύψει έδαφος η Τζέμα Τσόης, αλλά βέβαια δεν θα μπορέσει να πετύχει τίποτα καλύτερο από το να τερματίσει πέμπτη. Ενώ ο Πτολεμαίος Σωτήρη, όπως βλέπετε, σε μεγάλη απόσταση έχει εγκαταλείψει. Τελευταίος μακράν από τα 600 μέτρα εκτός κούρσας. Και πάλι εδώ τα τελευταία μέτρα με την Τσαούσα, τον Εθνάρχη, τον Ματέο και τον Κούκο. 5-2-1-7 λοιπόν το αποτέλεσμα. Και πάμε στον αγωνιστικό χώρο για δηλώσεις. Ο Σωτήρης Κιαδόπουλος είναι πολύ κουρασμένος για να μας κάνει κάποια δήλωση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ κουρασμένος και πολύ ευτυχισμένος μας είπε, αλλά δεν θα ήθελε να μας κάνει κάποια δήλωση. Παρακαλώ, μου είπε, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά έστω και λίγο πήραμε κάποια δήλωση κλεφτή. Πάρα πολύ κουρασμένος λοιπόν, αλλά και σίγουρα πολύ ευτυχισμένος. Τον είδατε πως πανηγύριζε την νίκη της Τσαούσας, που πραγματικά κατά την προσωπική μου εκτίμηση, Φώτη, αφήνει πλέον τεράστιες ελπίδες για jackpot στο σκορέξι η νίκη αυτή της φοράδας στην υποδρομή αυτή. Και πόσο μάλλον όταν έχει νικήσει ο Κάσανδρος, τώρα η Τσαούσα, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει σκορέξι σήμερα. Τσαούσα λοιπόν στην υποδρομή αυτή με φήνης διαρκείας θα καταφέρει να κάνει την έκπληξη.
θα προλάβει τους αντιπάλους τους. Ο Εθνάρχης οδήγησε, απέδωσε το καταδύναμη. Ο Μπάμπης έκανε ό,τι μπορούσε στα τελευταία μέτρα, όπως δεν άντεξε το άλογο αυτό. Παρά το γεγονός ότι οδήγησε άνετα στην υποδρομία, δεν άντεξε λοιπόν. Ο Εθνάρχης δέχτηκε την επίθεση της Τσαούσας, ήρθε πολύ δυνατά από την εξωτερική και πήρε την νίκη. Ενώ ο Κούκος, που έδειξε ότι θα μπορούσε και αυτός να πρωταγωνιστήσει και να παίξει έστω κάποιον ρόλο στην άφιξη, έμεινε στην τέταρτη θέση. Ο Κούκος, ο οποίος έκανε το ανέβασμά του από την εξωτερική, έχασε αρκετά μήκη στην είσοδο της ευθείας. Ενώ ο Ματέο, με υπολογισμένη διαδρομή μη αναμονής και μην κυνηγώντας τον πρωτοπόρο, απλά ακολουθώντας τον, κατάφερε από την εσωτερική να βελτιώσει αισθητά στη θέση του στα τελευταία μέτρα και να τερματίσει τελικά στην τρίτη θέση. Ο Πτολεμαίος Σωτήρ λογικά πρέπει να κουτσάθηκε, τώρα έχει φέρει αίμα, κάτι τέτοιο.